Όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει και σε ποιες κατευθύνσεις ο κύριος Γιάννης Τουρπής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Τουρπή, είδαμε και μια επιστολή προς τον κύριο Μάκη Βορύδη. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφορες διαστάσεις, είτε για τους παραγωγούς της πατάτας, είτε για τους υπόλοιπους παραγωγούς και που ασχολούνται και με τον Ίνο. Είναι μια υπόθεση που χρειάζεται μια διαρκή, θα έλεγε κανείς, προσπάθεια και από την πλευρά του Υπουργείου. Κοιτάξτε, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, όπως θεωρώ ότι όλα τα επιμελητήρια στην Ελλάδα, στηρίζουμε οποιοδήποτε αίτημα έχουν σύλλογοι φορείς του νομού μας. Ο Αγροτικός Εκτενοτροφικός Εταιρισμός Αρκαδίας με τον διακριτικό τίτλο «Η Ένωση» πολύ ορθώς είχε ένα αίτημα για την πατάτα και τον Ίνο. Εξυπακούεται ότι εμείς όταν λάβαμε το αίτημα αυτό το στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Έξω και κάναμε μια κοινή επιστολή με την Ένωση Αρκαδίας προς το Υπουργείο και προς τους βουλευτές του νομού καθώς και τον κύριο Νίκα. Με λίγα λόγια ζητάμε να στηριχθεί η πατατοκαλλιέργεια στο νομό Αρκαδίας, διότι όπως ξέρετε η πληγή ήταν τεράστια, οι τιμές που έχουν πουλήσει οι αρκάδες παραγωγή είναι πάρα πολύ χαμηλές και εν σχέση με άλλες περιοχές οι οποίες την χάνουν και λαμβάνουν μια αρκετά μεγάλη οικονομική στήριξη αναστρέμα, θεωρώ και εμείς ότι οι αρκάδες παραγωγή πρέπει και αυτοί να μπουν σε αυτή την κατηγορία παραγωγών ώστε να βοηθηθούν από το κράτος λόγω των χαμηλών τιμών και λόγω της μειωμένης ζήτησης του προϊόντος. Άρα πρέπει να δούμε αυτή την παρέμβαση, γιατί είπαμε, είναι δύο οι κατευθύνσεις. Είναι η μία οι χαμηλές τιμές και η άλλη η κατάσταση που έχει να κάνει με τα τοπικά προϊόντα που δυστυχώς λόγω και της όλης κατάστασης δεν έχουν και την αυξημένη ζήτηση. Μπορούν όλα αυτά να επιτευχθούν από την πλευρά του Υπουργείου? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ναι, είμαι προσωπικά πολύ αισιόδοξος ότι μπορούν να επιτευχθούν. Αν όχι στο μέτρο που όλοι θα επιθυμούσαμε, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτού, δεδομένου ότι λίγαν προσφάτως έχουν δοθεί βοήθεια σε θερμοκήπια στην Κρήτη, σε παραγωγούς πατάτας στην Πελοπόννησο, εκτός της Αρκαδίας. Γιατί όχι λοιπόν, η ήδη πληγωμένη καλλιέργεια στρεμματικά της Αρκαδίας που έχει πέσει τα τελευταία χρόνια για λόγους ευνόητους, να μην στηριχθεί. Ξέρετε, θέλω να πω κάτι, μην παρεξηγηθώ. Έχω αναφερθεί πολλές φορές σε προϊόντα του πρωτογενού τομέα, εξού και για το Επιμελητήριο Αρκαδίας, από τα πρώτα στην Ελλάδα, προσπαθεί να έχει ιδρύσει και προσπαθεί να στελεχώσει ένα τμήμα πρωτογενού τομέα. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, διότι θεωρώ πολύ κλάδι ότι ασχολούμαστε με το κομμάτι αυτό, ίσως παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Όμως αυτό πρέπει να το δούμε λίγο με ανοιχτό μάτι, γιατί από τον πρωτογενή τομέα ξεκινάει η μεταποίηση, η υπηρεσία και είναι ένας πυλώνας που βοηθάει και τον τουρισμό μας. Άρα λοιπόν έχοντας βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, την πρώτη μεταποίηση, τη δεύτερη μεταποίηση, έμεσα και άμεσα αγγίζουμε και ετούμαστε λοιπόν πράγματα για όλους τους κλάδους. Το λέω αυτό, μη θεωρηθεί ότι προσπαθούμε να καλύψουμε αιτήματα κάποιων κλάδων του νομού μας και όχι κάποιων άλλων. Όλα είναι αλληλένδετα και εδώ είμαστε να δεχθούμε αιτήματα όπως καλή ώρα από την Ένωση Αρκαδίας και να τα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Προφανώς και έτσι είναι, γιατί υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που στηρίζεται. Μία από αυτές τις διαπιστώνουμε και από το Επιμελητήριο Αρκαδίας έχει ξεκινήσει όλο το προηγούμενο διάστημα με τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρξει και μια εσωτερική, να το πω έτσι, διάθεση αγοράς, ζήτησης και κατανάλωσης. Πώς εξελίσσεται αυτή η πρωτοβουλία? Η πρωτοβουλία αυτή που είναι συνέχεια της πρώτης πρωτοβουλίας στον πρώτο εγκλισμό, στην οποία επιμείναμε ελληνικά, προτιμήσαμε αρκαδικά προϊόντα, κάναμε μια καμπάνια. Εδώ τώρα ερχόμαστε να στηρίξουμε λοιπόν το ρεύμα, την τάση που έχουν καταναλωτές να ψωνίζουν αναγκαστικά λόγω του εγκλισμού από το διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν προωθούμε τους αρκάδες επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν στήσει εδώ και καιρό ή τώρα στήσανε ένα κατάστημα ηλεκτρονικό ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν το χαμένο εισόδημα από τις μέρες του εγκλισμού. Και επιπροσθέτως στηρίζουμε και διαφημίζουμε, και θέλω να πω όλα αυτά είναι δωρεάν, στηρίζουμε και διαφημίζουμε και τις αρκαδικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν e-shops. Άρα λοιπόν έχουμε, αν θέλετε, μια οριζόντια στήριξη στο ηλεκτρονικό εμπόριο που ξεκινάει και πηγάζει από τον νομό Αρκαδίας. Ναι, το ελπίζουμε όλο αυτό να συμβεί. Τώρα η κατάσταση και η εικόνα που έχετε εσείς πηγαίνοντας προς μια παράταση μιας εβδομάδας στο lockdown, πόσο βλέπετε να επηρεάζει τις επιχειρήσεις? Ένα αίτημα που είχαμε κάνει τα επιμελητήρια ώστε το λιανεμπόριο σιγά σιγά να ανοίξει, βλέπετε ότι το καταφέρνουμε, ότι θα ανοίξουν τα καταστήματα με τα εποχικά είδη. Είναι μια αρχή. Εμείς στηρίζαμε και στηρίζουμε ότι το λιανεμπόριο έχει πεθάνει,
Είναι δεδομένο αυτό. Και αιτηθήκαμε να ανοίξει το λιανεμπόριο με αυστηρότερα, αν θέλετε, μέτρα, αλλά να μην κλείσει. Βέβαια, οι ειδικοί θεωρούν και, θεώρησαν και θεωρούν ότι δεν πρέπει να ανοίξει και είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε αυτούς και πάνω απ' όλα την υγεία μας. Από εκεί και πέρα, τη στιγμή που ανοίγουν κάποια καταστήματα με εποχικά είδη, είναι κάτι ώστε ο κόσμος να κινηθεί. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν προπαραγγείλει τα πράγματά τους, ίσως τα έχουν πληρώσει και θα περιμένουν του χρόνου να πουλήσουν. Mm-hmm. Άρα, πολύ σωστά ανοίγει αυτή η κατηγορία επαγγελματιών. Και σύν της άλλης θα βοηθήσει και τον κόσμο ο οποίος μέσα σε ένα εγκλεισμό έχει υποστεί πάρα πολλά, ώστε να βγει να ψωνίσει χριστουγεννιάτικα για να φτιάξει λίγο η ψυχολογία του. Αναμένουμε λοιπόν εξελίξεις, πρώτα απ' όλα η υγεία μας να πέσει ο αριθμός των κρουσμάτων, ώστε σιγά σιγά με μία ροή, πάντα με την καθοδήγηση των ειδικών, να δούμε κι άλλους κλάδους σιγά σιγά να ανοίγουν. Πίσω από το λιανεμπόριο είναι όλη η μεταποίηση, είναι η βιομηχανία που δεν φαίνεται στην καθημερινότητα του πελάτη. Όλοι αυτοί περιμένουν το λιανεμπόριο να ανοίξει ώστε να αρχίσουν να το τροφοδοτούν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Μας δώσατε και ένα πολύ καλό έναυσμα, γιατί αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων θα φιλοξενήσουμε τόσο τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕΕ, τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ. Νομίζω τρεις ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα δεδομένα και θα θέσουμε και τους δικούς σας προβληματισμούς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.